Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Χαϊκάλη. Στο αρχείο η έρευνα. Τι ισχυρίζεται ο Αποστολόπουλος και πώς δικαιολογεί ο Χαϊκάλης στις δοσοληψίες μαζί του. Στην αντεπίθεση πέρασε ο φερόμενος ως μεσάζον στο σκάνδαλο δωροδοκίας. Σπάζω κεφαλιά για την κυβέρνηση η εξίσωση των 180 βουλευτών στη δεύτερη ψηφοφορία για την προεδρική εκλογή. Ποιοι βουλευτές βρίσκονται στο ίσως και ποιοι στο ναι. Σε Δημάρ και Ανέλ η καυτή πατάτα της διαδικασίας. Τι μπορεί να αποτρέψει τις εκλογές. Αναστέλλεται για 2 χρόνια ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ποιες κατηγορίες γυναικών θα εξαιρεθούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μία ανάσα πριν την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού. Παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης των αυτοκινήτων και το 15. Με πασχαλινό καιρό αλλά και πασχαλινές γεύσεις θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Λόγω τιμής η Γαλοπούλα έδωσε τη θέση της στα αρνιά και τα κατσίκια. Πολλοί μπαινοβγαίνουν αλλά λίγοι αγοράζουν στα εμπορικά καταστήματα. Φωνικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών αλλά και πολιτών σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Νιγηρία. Αιματοκύλισμα στην Τιζόν. Φανατικός Ισλαμιστής έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Καλησπερίζουμε τον εκδότη της Real News, Νίκο Χατζηνικολάου, στο στούντιο του Star. Συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι αμέσως με τον Παναγιώτη Στάθη στα δικαστήρια. Βλέπουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, στη Βουλή. Παναγιώτη, ξεκινώ με σένα. Βγήκε πριν από ελάχιστα λεπτά το πόρισμα του εισαγγελέα Παναγιωτόπουλου και με βάση την απόφαση αυτή τίθεται στο αρχείο η υπόθεση Χαϊκάλης Gate. Θα λέγαμε, Μάρα, ότι επί της ουσίας ο εισαγγελέας αναφέρει πως δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πραγματικής δωροδοκίας του Παύλου Χαϊκάλη. Είναι ένα πόρισμα περίπου 6,5 σελίδων, στο οποίο ο εισαγγελέας αναπτύσσει την άποψή του πως ουσιαστικά δεν διαπράχτηκε κανένα αδίκημα. Δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα, υποστηρίζει. Να σου πω ότι το κομβικό σημείο στο οποίο στηρίζεται ο εισαγγελέας για να αρθεί σε αυτή την απόφαση είναι το γεγονός ότι ο Παύλος Χαϊκάλης εμφανίστηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για να καταγγείλει το συγκεκριμένο γεγονός της δωροδοκίας του δηλαδή, αφού προηγουμένως είχε καταλάβει ότι τον κατέγραφε και το άλλο μέρος της συνομιλίας, δηλαδή ο Αποστολόπουλος. Αυτό που λέει ο εισαγγελέας είναι ότι ουσιαστικά αναγκάστηκε ο κύριος Χαϊκάλης να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών και μάλιστα διαγιγνώστηκε μια ανησυχία στον κύριο Χαϊκάλη, ο οποίος εμφανιζόμενος ενώπιον των αρχών είπε: πρέπει να καταθέσω τώρα, γιατί μπορεί να εμφανιστούν κάποιο αποδεικτικό υλικό σε βάρος μου, το οποίο να δείχνει ότι παίρνω χρήματα. Αυτό είναι ένα σημείο που κατά τον εισαγγελέα εξασθενεί τους ισχυρισμούς Χαϊκάλη για τον απλούστο λόγο, όπως λέει, ότι θα έπρεπε ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να είχε πριν τη συνάντηση με τον Αποστολόπουλο εμφανιστεί ενώπιον των αρχών και να μην το καταγράψει με δικά του μέσα, με ένα ρολόι, με κάμερες, με άλλους μάρτυρες, αλλά να έρθει ενώπιον των εισαγγελικών και των αστυνομικών αρχών και να στηθεί μια αστυνομική επιχείρηση για να τον πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Δηλαδή να τον πιάσουν επ' αυτοφόρο τη στιγμή που μέσα στο πλάζα του προσέφερε χρήματα. Αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός. Γιατί δεν δέχθηκε ο εισαγγελέας την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, όπως έχει ζητήσει η πλευρά του κυρίου Χαϊκάλη. Να σου πω ότι στο πόρισμα καταλαμβάνει μεγάλο χώρο το συγκεκριμένο συλλογισμό, Μάρα, πολύ σωστά με ρωτάς. Για τον απλούστο λόγο, οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή από την πλευρά τους του ονόματος του Γιώργου Αποστολόπουλου, προκειμένου να χρειάζεται να αρθεί το απόρριτο για να φανεί ποιος μίλησε μαζί του για να τον προειδοποιήσει να μην πάει στη συνάντηση. Από πού βγαίνει αυτό? Βγαίνει σύμφωνα με τις αρχές ότι η πρώτη κατάθεση η οποία δίδεται τον κύριο Χαϊκάλη και κατονομάζεται ο κύριος Αποστολόπουλος είναι μετά τις 12 Δεκεμβρίου. 8 και 4 το βράδυ, δηλαδή μετά την συνάντηση στην οποία δεν εμφανίστηκε ο Αποστολόπουλος. Προηγουμένως δεν το ήξεραν οι αρχές το συγκεκριμένο όνομα, όπως λέει χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν το γνώριζαν, δεν τους είχε κατατεθεί επισήμως από καμία πλευρά, δεν θα μπορούσε και να ειδοποιηθεί. Κατά συνέπεια, θεωρούν ότι δεν χρειαζόταν άρση του απορρίτου, προκειμένου να φανεί αν κάποιος ειδοποίησε τον Αποστολόπουλο. Για να σου βάλω ένα τίτλο, Μάρα, στη συγκεκριμένη υπόθεση, θα σου έλεγα ότι οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν τελικά πιο πιστευτή την άποψη του Γιώργου Αποστολόπουλου, ότι δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε στήσει και ο ίδιος έναν μηχανισμό. Μάλιστα περιγράφεται στο πόρισμα ότι στο πλάζα είχε στηθεί και κάμερα πάνω στο φωταγωγό, όπως λένε χαρακτηριστικά. Είχε στηθεί από ποιον, από τον ίδιο από τον κύριο Αποστολόπουλο. Από τον Αποστολόπουλο. Δηλαδή, να το πω εν ολίγη, να το πω λαϊκά, ο ένας κατέγραφε τον άλλον. Αυτό είναι ουσιαστικά. Λένε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σκοπό. Και πρόκειται ο κύριος Αποστολόπουλος να παντρέψει τον κύριο Χαϊκάλη και υποτίθεται ότι ήταν φίλοι.
Τέτοιο κουμπάρο. Τέτοιο κουμπάρι, τι να πω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, προκύπτει από τις καταθέσεις και του κυρίου Καμένου και του κυρίου Χαϊκάλη, βρήκαν, λένε, μετά τη συνάντηση που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, κάτω από το τραπεζάκι στο οποίο συνομιλούσαν και τον κατέγραφε ο Χαϊκάλης, να θυμίσω, με το ρολόι του, βρήκαν μια συσκευή ήχου, την οποία είχε τοποθετήσει προφανώς ο Αποστολόπουλος. Υπήρχε ένα ζευγάρι, όπως λένε οι δύο μάρτυρες, ο Χαϊκάλης και ο κύριος Καμένος, το οποίο παρακολουθούσε τη σκηνή και κατέγραφε με κάμερα τη συνομιλία. Κατά συνέπεια, θεωρούν ότι ένας άνθρωπος όπως ο Αποστολόπουλος, ο οποίος ήθελε να διαπράξει κακούργημα, δηλαδή να δωροδοκίσει ένα βουλευτή, γιατί κατέγραφε τη συγκεκριμένη συνομιλία? Για να αυτοενοχοποιηθεί? Αυτό λέει ο εισαγγελέας επί της ουσίας. Αυτός είναι ο γενικός συλλογισμός, να σου πω, στο πόρισμα του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος καταλήγει επί της ουσίας πως θεωρεί πιο πιστευτή την άποψη του κυρίου Αποστολόπουλου. Μάλιστα. Ότι ουσιαστικά παγίδευσε τον κύριο Χαϊκάλη προκειμένου να καταδείξει ενδεχομένως, όπως λέει ο ίδιος ο Αποστολόπουλος, δεν το υιοθετεί αυτό ο εισαγγελέας, ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των αξαιρέτων Ελλήνων. Νίκο. Ξέρουμε ότι ήθελε να τον παντρέψει τον κύριο Χαϊκάλη ο κύριος Αποστολόπουλος. Αυτό που μένει να μάθουμε, και μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ, είναι αν ήθελε και να τον πρικίσει. Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι μάλλον ήθελε και να τον πρικίσει. Τώρα, πρέπει να σου πω, Μάρα, ότι ακόμη και αν δεχθεί κανείς όλα όσα περιλαμβάνονται στο κείμενο του εισαγγελέα με το οποίο η υπόθεση πηγαίνει στο αρχείο και για τα οποία μας ενημέρωσε ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Στάθης, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, επειδή η υπόθεση προσέλαβε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και επειδή η πολιτική μας ζωή είναι σε μια φάση όπου οι πολίτες αμφισβητούν τους πάντες και τα πάντα και νιώθουν ότι κινείται αυτή η πολιτική ζωή μέσα σε ένα βόρβορο συνεχών αποκαλύψεων, νομίζω ότι όφιλε η εισαγγελία να κάνει ό,τι μπορεί για να διαψεύσει τους φόβους και τις ανησυχίες των πολιτών. Έχω την αίσθηση ότι δεν το κάνει. Έχω την αίσθηση ότι βιάζεται να κλείσει την υπόθεση, βιάζεται να τη στείλει στο αρχείο. Ίσως οι χρόνοι τους σχετίζονται και με τις ψηφοφορίες στη Βουλή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά πάντως προσωπικά θα προτιμούσα, και δεν το λέω με την δημοσιογραφική ιδιότητα, αλλά σαν απλός πολίτης θα προτιμούσα, θα ένιωθα πολύ καλύτερα αν υπήρχε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και βλέπαμε ποιος τηλεφωνούσε σε ποιον, για να καταλάβουμε τι παίχτηκε πίσω από την ιστορία αυτή. Διότι ζούμε όλοι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα σύννεφο από ερωτήματα που δεν έχουν λάβει απαντήσεις. Έτσι είναι ακριβώς. Θα πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Εκεί νωρίτερα πήγε ο Παύλος Χαϊκάλης, είχε κληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας Αντώνη για την δήλωση που είχε κάνει ότι έδωσε 5.000 ευρώ στον κύριο Αποστολόπουλο για να παίξει στο χρηματιστήριο. Αυτή τη δήλωση λοιπόν, Μάρα, σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής την ανέρεσε. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν τα έδωσε για να παίξει στο χρηματιστήριο για λογαριασμό του, αλλά τα δάνεισε στον κύριο Αποστολόπουλο προκειμένου να παίξει ο Αποστολόπουλος στο χρηματιστήριο. Μάλιστα τώρα σε επίμενες ερωτήσεις δικές μας, αν επέστρεψε το ποσό και να μας δώσει περισσότερες διευκρινήσεις γιατί τα είπε όλα αυτά, τα απέδωσε σε ένα φάουλο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στη φόρτιση των στιγμών. Κύριε τώρα, συνάδελφε, είπε τίποτε ο κύριος Χαϊκάλης για αυτό το 10% μηνιαίας απόδοσης των χρημάτων του που είχε μιλήσει αρχικά? Γιατί αυτό είναι ποσοστό που εγώ δεν το έχω ακούσει ούτε σε καραμπινάτες περιπτώσεις τοκογλυφίας. Πολύ σωστά, αλλά δεν ανέφερε, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού και όπως είπα το απέδωσε στη φόρτιση των στιγμών. Μάλιστα είπε ότι του επέστρεψε και το ποσό. Το επέστρεψε όμως τμηματικά, δηλαδή 500, 500, 2.000 ευρώ και μάλιστα όταν του έδωσε ο Αποστολόπουλος τα 2.000 ευρώ, του είπε ότι αυτό δεν είναι μέρος της επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου που μου είχες δώσει, αλλά είναι ένα δώρο, ένα ποσό για να τα έχεις καλά με κάποιον πρόεδρο τράπεζας, όπως μας είπε. Επίσης, να σου πω ότι ο κύριος Χαϊκάλης είπε και για αρχηγό κόμματος, όπως του είπε ο Αποστολόπουλος. Ο Αποστολόπουλος λοιπόν του είπε ότι τα έχουν πάρει, παίρνουν και άλλοι χρήματα. Και παίρνει χρήματα και αρχηγός κόμματος. Και είπε ότι είναι ο πιο μάγκας από όλους, γιατί παίρνει λίγα και από πολλούς. Επίσης, έκανε αναφορά ο Αποστολόπουλος σύμφωνα με το. Ποιος είναι ο πιο μάγκας, ο Αποστολόπουλος ή ο Χαϊκάλης?
Όχι, όχι, ο αρχηγός κόμματος, σύμφωνα με τον Αποστολόπουλο. Αυτά μας τα μεταφέρει ο Χαϊκάλης στη Βουλή. Έχουμε μπερδευτεί. Ναι, και όλα αυτά, όπως μας είπε, περιέχονται μέσα στο DVD. Επίσης, Μιλάμε για βόθρο. Πολιτικό βόθρο. Είναι απίθανα αυτά που ακούγονται και έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Εγώ απορώ πώς γίνεται μέσα σε δύο μέρες μια υπόθεση στην οποία έχουν ακουστεί τόσα πράγματα, ακόμη και αν το υλικό είναι παράνομο. Τι έχει σημασία για τους πολίτες? Ότι εδώ αυτός ο βόθρος που άνοιξε ξαφνικά έχει δημιουργήσει μια πρωτοφανή δυσοσμία πάνω από την πολιτική ζωή. Πώς μπορεί λοιπόν να ξεπερνιέται αυτό τόσο απλά στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο? Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω πολύ μεγάλο προβληματισμό και θεωρώ ότι κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην πολιτική μας ζωή και μεγαλώνει το χάσμα που χωρίζει τους πολίτες από την πολιτική, το να μένουν ουσιαστικά αναπάντητα τα ερωτήματα και μετέωρες οι καταγγελίες. Αντώνη, να θυμίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές ότι αν ο κύριος Χαϊκάλης επέμενε στον αρχικό ισχυρισμό του ότι έδωσε στον κύριο Αποστολόπουλο χρήματα για να παίξει στο χρηματιστήριο, αυτό απαγορεύεται για τους βουλευτές με βάση τον νόμο και κινδύνευε με φυλάκιση τουλάχιστον έως 2 χρόνια και πρόστιμο από 10 έως 500.000 ευρώ. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν. Και ο τοκισμός απαγορεύεται, Μάρα μου, και για τον απλό πολίτη. 10% το μήνα είναι 120% το χρόνο. Το κογλήφια. Επίσης, να σας πω ότι για τη Βουλή δεν έχει τελειώσει η υπόθεση Χαϊκάλη, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποδενέσκες και θα πάρει την απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του κύριου Χαϊκάλη και θα τις ελέγξει. Και θα... Ο Αποστολόπουλος τι κάνει, θα κάνει κόμμα τώρα, όπως ο Μπαλτάκος μετά τις μαγνητοφωνήσεις? Ποιες από όλες τις δηλώσεις Χαϊκάλη θα πάρει η Επιτροπή, όλες? Όχι, αναφορικά αυτές που έλεγε, τις αρχικές που έλεγε ότι μάλιστα δάνεισε τα 5.000 στον Αποστολόπουλο για να τα παίξει στο χρηματιστήριο. Με το 10%. Για να δούμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Χαϊκάλης πριν από λίγο στη Βουλή, ενώ έχουμε και δήλωση του κυρίου Αποστολόπουλου μόλις έμαθε ότι ο εισαγγελέας βάζει στο αρχείο την υπόθεση. Εξήγησα στον πρόεδρο ότι τα χρήματα δεν ήταν για να παίξω εγώ χρηματιστήριο, ήταν για να παίξει αυτός χρηματιστήριο στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει καμία αγορά μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο τίτλων στο όνομά μου και μπορεί να το ψάξουν όλες οι επιτροπές, είτε υπάρχει αγορά εξ ονόματός μου από κάποιον τρίτον. Δεν υπάρχει καμία αγορά χρηματιστηριακού υλικού στο όνομά μου. Άρα εσείς του δανείσατε χρήματα αυτό για, τα να δίνει, για να παίξει αυτός. Τώρα μέσα στην αυτή μου άνεση, στην δήλωση την οποία είχα κάνει και από τα... μπορεί να ήταν και δικό μου φάουλ που είπα ότι ήταν για το θέμα, απλώς θα μου έδινε κάθε μήνα τα 500 ευρώ που αντιστοιχούσαν στο 10%. Μπορεί να το πατώκω και τα λοιπά και τέτοια, ήταν λάθος. Αλλά στην ουσία αυτό που ενδιαφέρει πιστεύω τις επιτροπές, δεν υπάρχει κανένα χρηματιστηριακό υλικό. Στις συνομιλίες που αναφέρει ονόματα, πράξεις, καταστάσεις, είναι τρελά. Ζητήστε και ακόμα. Ζητήστε και πιέστε να βγει στον αέρα το ηχογραφηθέν υλικό, οι δύο ηχογραφητές στις συνομιλίες και θα καταλάβετε πολλά. Είμαι ευτυχής γιατί έστω και με αυτόν τον δύσκολο για μένα τρόπο αποδείχθηκε η πολιτική ποιότητα του κυρίου Χαϊκάλη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή εκτός από ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σαράκη. Είστε συγκινημένος. Για ποιο λόγο είστε συγκινημένος? Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι ενδιαφέρει τον κόσμο η δική σας η άποψη. Ο κύριος Χαϊκάλης ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του και για τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα του. Δεν ενδιαφέρεται για μένα. Ικανοποιημένος ο κύριος Αποστολόπουλος, λογικό. Θα ιδρύσει κόμμα τώρα, είναι το επόμενο. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ο Κασιδιάρης, ο βουλευτής, ο έγκλειστος, τον Κορυδαλό βουλευτής της Χρυσής Αυγής, όταν υπέκλεψε τα λόγια του Μπαλτάκου, κατηγορήθηκε, αν τα υπέκλεψε αυτός θα δούμε, διότι εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, κατηγορήθηκε από την εισαγγελία για την υποκλοπή. Εδώ θα κατηγορηθεί κανείς για τις υποκλοπές. Διότι και οι δύο πλευρές, από ό,τι καταλαβαίνω, παραδέχθηκαν και ο Αποστολόπουλος ότι έβαλε μηχανήματα για να υποκλέψει τον Χαϊκάλη και ο Χαϊκάλης ότι έβαλε μηχανήματα για να υποκλέψει τον Αποστολόπουλο. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά? Αυτό είναι πολύ σωστό σημείο. Δεν το είχε πιάσει κανείς μέχρι τώρα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τώρα τι ισχυρίστηκε ο Γιώργος Αποστολόπουλος για τον Παύλο Χαϊκάλη, καθώς έδωσε μια τελείως διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Γιώργος Αποστολόπουλος, τον οποίο ο Παύλος Χαϊκάλης κατήγγειλε ως ύποπτο για την υπόθεση περί χρηματισμού του, ο ίδιος ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν αυτός που επεδίωκε ανταλλάγματα προκειμένου να ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επικαλούμενος κατά τους ισχυρισμούς πάντα του Συμβούλου Επενδύσεων σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Το καλοκαίρι του 2014 έμεινε έκπληκτος όταν ο Χαϊκάλης του εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν διατεθειμένος ακόμη και να αποχωρήσει από τους ΑΝΕΛ ή και να δεχθεί παντός είδους ανταλλάγματα προκειμένου να δώσει θετική ψήφο για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη φαρσοκομωδία πάντα μπορείς να λες παραμύθια και να μην έχεις καμία συνέπεια. Στην πολιτική το ίδιο μπορεί να συμβεί αρκετές φορές. Στη δικαιοσύνη έχει όμως συνέπειες. Εάν πράγματι δεν διαταχθεί άρση του απορρίτου σε μια τέτοια υπόθεση και η υπόθεση αρχιοθετηθεί τυχόν, θα πρόκειται για δικαστικό πραξικόπημα και δηλώνουμε ότι θα υποβάλουμε μήνυση για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας εναντίον του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ο οποίος κατά δήλωσή του επρόκειτο να γίνει κουμπάρος σε επικείμενο γάμο του Παύλου Χαϊκάλη, υποστηρίζει πως θέλησε να διαπιστώσει μέχρι ποιου σημείου ήταν διατεθειμένος να φτάσει ο βουλευτής και να λάβει αμοιβή. Τον προβόκαρε, προκαλούσε, προκειμένου να διακριβώσει τα αληθινά κίνητρα για την ενασχόλησή του με την πολιτική και το κίνημα των ΑΝΕΛ και το ηθικοπολιτικό χάλι του, δηλαδή ως πού μπορούσε να φτάσει ένας συνεργός πολιτικός, βάζοντας πάνω απ' όλα ιδιωτελή συμφέροντα. Απάντησα στη δικαιοσύνη σαν συμμαθός. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί μονταρισμένο το βίντεο Χαϊκάλη και αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί και ο ίδιος να έχει καταγράψει συνομιλία τους με σκοπό να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά τον πρόλαβε ο βουλευτής. Είχε σκοπό να καταγγείλει την ιδιωτελή συμπεριφορά Χαϊκάλη, περί της οποίας έχει αδειάσει τα αποδεικτικά στοιχεία, πλην όμως τον πρόλαβαν τα γεγονότα. Είναι κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Η κατάσταση είναι ότι ομολόγησε ότι έκανε τη δωροδοκία για να αποδείξει ότι είμαι ανέντιμος. Αν και ο κύριος Αποστολόπουλος παραδέχεται ότι έχει αποχωρήσει για επαγγελματικούς λόγους από τους Ανεξάρτητους Έλληνες στην άνοιξη του 2013, υποστηρίζει ότι ιδεολογικά παραμένει κοντά στο κόμμα του Πάνου Καμένου. Ενώ αρνείται ότι αποπειράθηκε να δωροδοκίσει τον βουλευτή, επικαλούμενος ότι ούτε κίνητρο είχε, ούτε την οικονομική δυνατότητα. Η σχέση του με τους ΑΝΕΛ ήταν ιερή και τον ενδιέφερε η ποιοτική πολιτική τους πορεία. Ο κύριος Αποστολόπουλος επικαλείται αμφίσιμες, όπως τις χαρακτηρίζει, δηλώσεις του Παύλου Χαϊκάλη, με τις οποίες άφηνε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την ψήφο του κατά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην άλλη πλευρά της πολιτικής επικαιρότητας τώρα, παρότι εξακολουθεί να φαίνεται δύσκολο να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 180 βουλευτών ώστε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι το διάγγελμα Σαμαρά θα αλλάξει τη σημερινή εικόνα. Παράλληλα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τις καταγγελίες Χαϊκάλη και ανταλλάσσουν βολές σε υψηλούς τόνους. 24 ώρες πριν τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την προεδρική εκλογή, στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι η συνενετική πρόταση του Πρωθυπουργού θα προσελκύσει βουλευτές και στην τρίτη ψηφοφορία θα αλλάξουν στάση κάποιοι από κοινοβουλευτικές ομάδες. Παράλληλα, το Μαξίμου βγάζει φωτιές για τον ΣΥΡΙΖΑ που αποκλείει τη συνένεση, καθώς η κυβέρνηση τονίζει ότι το επιχείρημα της Κουμουνδούρου για κούρεμα του χρέους κάει από τις δηλώσεις Σταθάκη στην εφημερίδα Αγορά. Το είπε συγκεκριμένα ότι δεν είναι ρεαλιστικό το ενδεχόμενο άμεσης διαπραγμάτευσης για το χρέος, διότι δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Το Μαξίμου τονίζει ότι η πρόταση Σαμαρά απαντά σε όσους έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επιδιώκει εκλογές και διαμηνύει ότι δεν μπορούν να την απορρίπτουν όσοι θέλουν να βγούμε από το μνημόνιο, να περάσουμε στην πιστωτική γραμμή και να στηθούν κάλπες προς το τέλος του 2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ βιάζεται να πάει στην εξουσία για να σκορπίσει σε όλους ζεστασιά και χαμόγελο. Δεν ξέρω γιατί. Η παράταση του βίου της σημερινής Βουλής σημαίνει εφαρμογή του Μέιλ Χαρδούβελη, δηλαδή όλων αυτών των νέων μέτρων. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν μπορεί να υποβάλει προς το παρόν μήνυση κατά του Παύλου Χαϊκάλη, αφού ο δικηγόρος του Πέτρος Μαχάς εισέπραξε αρνητική απάντηση στο σχετικό αίτημα προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς οι δικηγόροι βρίσκονται σε αποχή διαρκείας. Το πρωί, δικηγόρος του Παύλου Χαϊκάλη ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του βουλευτή των ΑΝΕΛ, ενώ στην κυβέρνηση μιλούν για συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προκειμένου να εκβιαστούν βουλευτές και να μην ψηφίσουν στη δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία. Τώρα προσπαθούν να απαξιώσουν και τον τρίτο πυλώνα, τη δικαιοσύνη. Ο κ. Τσίπρας είναι ο ηθικός αυτούργος αυτού του σχεδίου. Να μην κλείσει η υπόθεση χωρίς να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και αφήνει αιχμές για ολιγορία της δικαιοσύνης. Ενώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες απειλούν με μηνύσεις. Διπά να κλείσουν άρον-άρον την υπόθεση. Έχουμε μια ομολογημένη απόπειρα χρηματισμού βουλευτή. Η Δημοκρατική Αριστερά λέει ότι δεν θα ψηφίσει θετικά και διαψεύδει τα σενάρια διαλυσής της, ώστε βουλευτές που ίσως προβληματίζονται να απελευθερωθούν. Είναι αδιανόητη έστω και η σκέψη αυτή. Η ατελείωτη δυσοσμία που αναδεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, μαζί με τους εκβιασμούς, τις μεθοδεύσεις και τα πολιτικά λησβερίσκια, στα οποία συμμετέχουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις,
αναδεικνύει ότι η αναμέτρηση με την αντιλαϊκή πολιτική επιβάλλει λαϊκή παρέμβαση και πάλι με δυνατό το ΚΚΕ. Μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας έστειλε ο Κάρολος Παπούλιας, απευθυνόμενος σε Έλληνες του εξωτερικού. Τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον Σταύρο Δήμα μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Κάποιοι άλλοι δείχνουν να προβληματίζονται και έτσι η κυβέρνηση προσδοκά ότι στην αυριανή δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου πιθανώς η υποψηφιότητα Σταύρου Δήμα να συγκεντρώσει από 163 έως 168 θετικές ψήφους. Κατά τουλάχιστον τρεις βουλευτές αναμένεται να αυξηθεί η προεδρική πλειοψηφία στην αυριανή ψηφοφορία. Στα 5 ναι της πρώτης, τον Λικούδη, Ψαριανού, Μάρκου, Αηδόνη και Νταυρή, αναμένεται να προσθεθούν ο Παναγιώτης Μελάς αλλά και ο Γιάννης Κουράκος και Βασίλης Οικονόμου, που θεώρησαν ικανοποιητική την συνενετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Εφού υπάρχει πλέον το συνενετικό πλαίσιο, αυτό που ήδη εγώ έχω θέσει μαζί με τους υπολείπους, φυσικά είμαι. Ο κύριος Σαμαράς με τη δήλωσή του κάλυψε τις τρεις προϋποθέσεις που είχα θέσει. Ως εκ τούτου, την Τρίτη εγώ θα ψηφίσω το Σταύρο Δήμα, με τον οποίο εκτός των άλλων με συνδέει πολύχρονη φιλία. Τον ΕΔΕΝ αποκλείουν οι τέσσερις βουλευτές που αποσίαζαν στην πρώτη ψηφοφορία. Ο Γιώργος Κασαπίδης, ο Κώστας Γιωβανόπουλος, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάτης Αλεξόπουλος αλλά και η Μίκα Ιατρίδη. Έχω μέσα μου οριμάσει, έχω κατασταλάξει τι ακριβώς πρέπει να υποθεί αύριο στη Βουλή. Έτσι, η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται να συγκεντρώσει μια πλειοψηφία υπέρ της υποψηφιότητας Δήμα από 163 ως 168 βουλευτές. Στο παρόν παραμένει ο Πέτρος Τατσόπουλος αλλά και ο Βασίλης Καπερνάρος, ο οποίος όμως δεν αποκλείει τίποτα για την τρίτη ψηφοφορία. Ο πρώην υπουργός της Δημάρ, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, προτείνει θετική ψήφο. Η συνένεση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, πολιτική και να αποκλείει τη συνάθρηση των ψήφων της Χρυσής Αυγής. Και μπορεί πλέον να υπάρξει. Ωστόσο, οι τρεις της Δημάρ που είχαν υπογράψει την πρόταση των 8 για συνενετική εκλογή, Ψήρας, Φούντα και Τσούκαλης, συμφώνησαν να καταψηφίσουν στη δεύτερη ψηφοφορία γιατί δεν συνενεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά όχι αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει λυμένη απόφαση συνεδριακή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και αναμένω το τεράστιο βήμα του να απευθύνει ο Πρωθυπουργός πρόσκληση προς όλα τα κόμματα και όχι προς ανεξάρτητους βουλευτές. Ερώτημα αποτελεί αν το σύνολο των ανεξάρτητων Ελλήνων θα στηρίξουν τη γραμμή Καμένου Χαϊκάλη. Σταθεροί στο παρόν, αναμένεται να μείνουν πιθανόν και ως το τέλος οι Βουδούρης, Παραστατίδης, Μακρύ, Γιαταγάνα, Τζάκρη, Μπόλαρης, Ανδρουλάκης και Βύρον Πολύδωρας. Κάτια Μακρύ, καλησπέρα. Έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ για το τι προηγήθηκε αλλά και για το τι συνέβη μετά τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, Μάρα, δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα να αναθεωρήσει την αδιάλακτη στάση του, δηλαδή το δίλημα ή Δήμας ή εκλογές, και τις δέχτηκε από ανεξάρτητους βουλευτές που ουσιαστικά αναζητούσαν μια συνενετική πρωτοβουλία. Από στελέχη του κόμματός του, θυμόμαστε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να βγαίνει αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία και να λέει πρέπει τώρα να αναλάβει πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός. Από τον κύριο Βενιζέλο βρέθηκε δηλαδή σε ένα ασφικτικό περιβάλλον και κινδύνευσε να κατηγορηθεί ότι πραγματικά επιδιώκει τις εκλογές. Ήθελε λοιπόν να αποσύσει αυτή την πολιτική κατηγορία από πάνω του. Ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, επικοινώνησε με 4-5 κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πριν το διάγγελμά του, με τους οποίους μίλησε και ξανά μετά για να δει βεβαίως τον αντίκτυπο και τις εντυπώσεις. Εκεί ο κύριος Σαμαράς τους είπε: εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, ό,τι θέλουν ας κάνουν από εδώ και πέρα οι βουλευτές, δηλώνοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη πρωτοβουλία, δεν υπάρχει άλλος λαγός από το μανίκι, δεν πρόκειται να αλλάξει τον κύριο Σταύρο Δήμα στην τρίτη ψηφοφορία, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Τώρα φυσικά, Μάρα, δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός να το έκανε αυτό το διάγγελμα και αυτή την κίνηση, ξέροντας ότι δεν θα το δεχτεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι χτες ήταν συσπηρωμένοι γύρω από τον κύριο Καμένο, τώρα μετά τις εξελίξεις θα δούμε, ούτε η Δημοκρατική Αριστερά. Ενδεχομένως λοιπόν αυτόν ήταν μια πολιτική τρίπλα, ένα πολιτικό blame game για να χρεώσει πια την άρνηση της συνένεσης στον κύριο Τσίπρα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο. 25 Γενάρη, εκλογές. Να ευχαριστήσουμε την Κάτια Μακρύ. Νίκο. Συμφωνώ με αυτό το τελευταίο που είπε η Κάτια. Μία τέτοια κίνηση, όταν γίνεται καθυστερημένα, γιατί έγινε στη μέση της προεδρικής διαδικασίας, της διαδικασίας εκλογής Προέδρου, δεν έχει τα αποτελέσματα που θα είχε αν είχε αναλυφθεί η πρωτοβουλία αυτή πριν από την προεδρική εκλογή. Και νομίζω ότι είναι φανερό ότι εδώ υπάρχει και ένα παιχνίδι του μουτζούρι, δηλαδή ποιος θα πάρει το μουτζούρι των εκλογών, ποιος θα χρεωθεί το ότι πάμε σε εκλογές. Η κυβέρνηση
βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πλειοψηφικό ποσοστό των πολιτών δεν θέλει προώρες εκλογές, επιχειρεί να το εκμεταλλευτεί αυτό πολιτικά και με αυτή την έννοια όντως η κίνηση Σαμαρά βοηθά την κυβερνητική πλευρά να κερδίσει πόντους σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων. Αν η κίνηση είναι ουσιαστική, αν δηλαδή πράγματι επιθυμεί η κυβερνητική πλειοψηφία να εκλέξει πρόεδρο στην τρίτη ψηφοφορία, τότε θα πρέπει να ανοίξει τις επόμενες μέρες συζήτηση και με το Φώτη Κουβέλη και τη Δημάρ, συζήτηση για πιθανή επιστροφή του στην κυβέρνηση. Αυτό είπε άλλωστε στο διάγγελμά του Αντώνη Σαμαράς, ότι θέλει να διευρύνει την κυβέρνησή του και να ανοίξει συζήτηση και με τους ανεξάρτητους βουλευτές που μέχρι σήμερα λένε όχι. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε τίνω κι εγώ στην άποψη που εξέφρασε η Κάτια Μακρύ, ότι πρόκειται για μια κίνηση στη σκακέρα των πολιτικών εντυπώσεων. Αμείωτη συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ των ανεξαρτήτων βουλευτών που προκλήθηκε από τη γνωστή δήλωση των κυρίων Βουδούρη και Παραστρατίδη. Οι δυο τους είχαν αφήσει υπονοούμενα περί χρηματισμού για όσους ανεξάρτητους βουλευτές ψήφισαν ναι για πρόεδρο Δημοκρατίας και παρά τη συγγνώμη τους δεν φαίνεται να έπεισαν. Να βάλει τέλος στην κόντρα μεταξύ των βουλευτών που ξέσπασε μετά τη δήλωση των κυρίων Βουδούρη και Παραστατίδη, προσπάθησε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, αλλά μάλλον δεν τα κατάφερε. Αν και θεώρησε το θέμα λήξαν, αφού οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές είπαν ότι παρερμηνεύτηκε η δήλωσή τους και ζήτησαν συγγνώμη και ενώπιόν της, εν τούτης οι φυγόμενοι βουλευτές δεν πίστηκαν. Αποδείξαμε την ειλικρίνειά μας. Ας την αποδείξουν και αυτοί που εκτράπηκαν σε χυδαία εξύβριση. Αυτοί που μιλάνε για πολιτικά σκουλίκια και για εκτελεστές συμβόλαιων. Ο προηγούμενος ομιλητής, όταν μιλά, οφείλει να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και ότι συγγνώμη απαιτεί για νέους ανθρώπους. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν θέλω να συνεχίσω το ζήτημα. Βλάπτε ανεπανόρθωτα την πολιτική ζωή και τη δημοκρατία οποιαδήποτε συνέχιση του θέματος. Δεν δέχομαι όμως καμία συγγνώμη. Δεν υπήρξε καμία παρερμηνία. Υπήρξε μια χυδαιότητα που θα τους ακολουθεί καθημερινά. Οι κύριοι Βουδούρης και Παραστατίδης υποστήριξαν στην Επιτροπή Διοντολογίας ότι υπήρξε ατυχής διατύπωση και είπαν ότι δεν μπορούν να συστήσουν σε κανένα συνάδελφο το τι θα κάνει. Δεν ανασκευάζω γιατί δεν υιοθετώ την ερμηνεία που δόθηκε. Δεν είχα την πρόθεση να θίξω κανένα συνάδελφο. Ο κύριος Γλέζος είναι σεβαστό πρόσωπο, αλλά δεν με αφορούν οι δηλώσεις του. Εγώ δεν ζήτησα να μπω στο ψηφοδέλτιο κανενός κόμματος. Είναι δυνατόν να συμπεριλάβει το ψηφοδέλτιο της αριστεράς? Είναι δυνατόν να συμπεριλάβει ανθρώπους που έχουν μετατρέψει το βουλευτικό αξίωμα σε επάγγελμα? Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχάρει τηλεφωνικά τον Μανώλη Γλέζο για τη δήλωσή του αυτή, λέγοντας ότι σώζει την τιμή του πολιτικού κόσμου. Καυστική για τον Παύλο Χαϊκάλη για τα περί δωροδοκιών ήταν η Φωτεινή Πιπηλή. Τώρα λοιπόν ο Χαϊκάλης δεν έχει καταλάβει, ο ανόητος, όχι μόνο μπέρδεψε και αμαύρωσε την πολιτική ζωή του τόπου, είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, και ένας ηλίθιος, χωρίς εισαγωγικά. Κάτια, κάθε μέρα προκύπτει και ένα περιστατικό σε αυτή την Βουλή. Δεν νομίζω, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον να έχουμε δει τέτοιο επίπεδο Βουλής. Και ένα περιστατικό που απομακρύνει ακόμα περισσότερο, όπως σωστά λέγατε πριν με τον Νίκο, τον κόσμο από το πολιτικό σύστημα και από τους βουλευτές. Γιατί είναι πολύ νοπή η μνήμη μας, δεν είναι νάνος η μνήμη μας, για να μην θυμόμαστε πρόσωπα και καταστάσεις και να καταλαβαίνουμε ποιος κάνει τα πάντα, ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα, λέει οτιδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να τακτοποιήσει το κομματικό του μέλλον. Μάρα και τίποτα περισσότερο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον κύριο Βουδούρη, γιατί πραγματικά είναι πολύ πρόσφατα αυτά τα γεγονότα για να τα ξεχνά κανείς. Ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μνημονιακότερος των μνημονιακών. Έστειλε επιστολή το 2011 στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου που του ζητούσε να βγάλει από την κυβέρνησή του όποιον δεν εφαρμόζει πιστά σαν Ευαγγέλιο το μνημόνιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ άρχισε να καταραίει, ο κύριος Βουδούρης καταψήφισε, διεγράφει και σε ένα βράδυ βρέθηκε στη Δημάρ. Σε πάρα πολύ λίγες ημέρες είπε το κόμμα είμαι εγώ για τη Δημάρ. Ήταν κάτι μήνες εκεί και τον διέγραψε και ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν φλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ και πολύ καλά κάνει δικαίωμά του. Ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχη στην Πελοπόννησο στις τελευταίες εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι του δίνει το δικαίωμα για να δώσει κομματικές εξετάσεις στην Κουμουνδούρου και να μπει στα ψηφοδέλτιά της, να βγαίνει και να λέει όσοι ψήφισαν ανεξάρτητη πρόεδρο τα πήρανε. Και όταν στριμώχνεται πια, να βγαίνει και να λέει συγγνώμη, ήταν ατυχής διατύπωση. Δηλαδή, είναι ατυχής διατύπωση ότι ένας βουλευτής τα παίρνει?
Ήρθε λοιπόν ο νουνιχής άνθρωπος, ο σοφός κύριος Μανώλης Γλέζος, για να βάλει ένα τέλος σε αυτό και να πει να μην το σπάρουμε στα ψηφοδελτιά μας. Είναι γυρολόγοι πολιτικοί και να το συγχαρεί και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κομματικός του αντίπαλος. Να ευχαριστήσουμε την Κάτια Μακρύ και να πάμε στην Ειρήνη Σαββοπούλου, η οποία παρακολουθεί την συνεδρίαση που γίνεται αυτή την ώρα στην Δημάρ. Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή αλλά και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και υπήρξαν φήμες το πρωί, Ειρήνη, ότι η Δημάρ κινδυνεύει με αυτοδιάλυση. Μέσω νέων σεναρίων λοιπόν για διάλυση και ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών τη συνεδριάζει απόψε εδώ στη Δημοκρατική Αριστερά η Εκτελεστική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αβάσιμα και από προσανατολιστικά χαρακτήρισε αυτά τα σενάρια πριν από λίγο ο Φώτης Κουβέλης. Όσον αφορά τώρα στην αυριανή ψηφοφορία και για την προεδρική εκλογή, εκείνο που εκτιμούν εδώ στην Αγίου Κωνσταντίνου είναι πως δεν θα υπάρξει καμία διαρροή. Ενώ όμως θέλω να σου επισημάνω μια απουσία η οποία έχει τη σημασία της, είναι αυτή του Θωμά Ψήρα, ο οποίος είχε συνταχθεί με την πρωτοβουλία των 8 για στην ενετική προεδρική εκλογή, χωρίς ωστόσο όμως να έχουμε πληροφορίες πως θα παρεκκλίνει από την κομματική γραμμή. Να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Σαββοπούλου. Μπορεί τις τελευταίες μέρες να ακούτε πως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Σταύρος Δήμας. Υπάρχουν όμως και άλλα 6 πρόσωπα που διεκδικούν το ύπατο πολιτιακό αξίωμα. 6 Έλληνες πολίτες αυτοπροτάθηκαν με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής. Για να δούμε στο ρεπορτάζ αν πληρούν τις προϋποθέσεις. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 6 ολόκληρες επιπλέον υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν φτάσει στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής Βαγγέλη Μεϊμαράκη, με τους υποψήφιους μνηστήρες της θέσης να φιλοδοξούν να αποτελέσουν το αντίπαλον δέος του Σταύρου Δήμα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, υποψηφιότητα πρώτη, Δημοσθένης Τάκος Γάκος, επικεφαλής της Δημοκρατίας Πολιτών. Κάποιος αξιόλογος, λοιπόν, θα πρέπει να αυτοπροταθεί έτσι, για να διεκδικήσει και το ύπατο αξίωμα. Υποψηφιότητα δεύτερη, Κωνσταντίνος Σαρικυριακίδης, ειδικός στα κουφώματα, πρόεδρος της οργάνωσης των ΕΓΟΝ. Το βασικό θέμα, η μεταφορά της Προεδρίας από την Αθήνα στην αρχαία πόλη των ΕΓΟΝ, που ήταν η έδρα της Προεδρίας του Φίλιππου του Β'. Υποψηφιότητα τρίτη, Γεώργιος Ζώης, δημιουργός κατά δήλωσή του της κοσμοθεωρίας του Ολυμπισμού. Το έργο μου Ολυμπισμός προσπαθώ να καλλιεργήσω τον άνθρωπο, πνεύμα, σώμα και ψυχή. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω απόλυτα στην ενότητα του ελληνικού λαού. Την εξάδα των υποψηφίων σωτήρων της χώρας συμπληρώνουν ο σεραίος γιατρός Θεοχάρης Στέφος, ο Σπαρτιάτης Κάρολος Ανδριώτης, πρόεδρος του Ιδρύματος Δροσοελληνικής Φιλίας και ο καλαματιανός μηχανικός Δημήτρης Παπαδόπουλος. Κανείς από αυτούς πάντως δεν θα εκπληρώσει το όνειρό του να σώσει τη χώρα, καθώς υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας μπορούν να υποβληθούν μόνο από κοινοβουλευτικές ομάδες. Σάρκα και οστά παίρνει το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο σχεδόν 8 μήνες μετά την ίδρυσή του. Σήμερα, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, υπεγράφησαν οι 4 πρώτες συμβάσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε όλοι μαζί, η ελληνική πολιτεία, η εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Ένα πολύτιμο βήμα. Για να αλλάξουμε σελίδα και για να κατακτήσουμε ως χώρα το δικαίωμα, μετά από τόσες θυσίες που κάναμε ως ελληνικός λαός, το δικαίωμα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Την ευχή να μην γίνονται συσίτια σε 2-3 χρόνια εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, υποδεχόμενος τον Αλέξη Τσίπρα στο Δημήτριο Κέντρο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήρε το έργο της Εκκλησίας, επισημένοντας πως μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Τους τρόπους αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης αναζήτησαν από κοινού ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Δημήτριο Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου βρίσκουν καθημερινά τροφή και δημιουργική απασχόληση περισσότερα από 60 παιδιά. Στο δύσκολη ώρα είμαστε, μπορούμε να σηκωθούμε, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε. Να ευχηθούμε, κύριε Πρόεδρε, να μην κάνουμε συζήτηση σε 2 χρόνια και 3, αλλά να τα έχουμε αυτά τα κτίρια για να παίζουν τα παιδιά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην έκθεση της UNICEF που καταδεικνύει ότι τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης στη χώρα μας. Τόσα χρόνια, 4 και 5 χρόνια, μας αναγκάσανε να ακολουθήσουμε ένα αδιέξοδο πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση, οικονομικό πρόγραμμα που έχει διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, έχει διευρύνει την κοινωνική αδικία και έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα.
Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την πραγματικότητα σήμερα? Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με το κεφάλι ψηλά και με αξιοπρέπεια. Και χαιρετίζοντας την προσφορά της Εκκλησίας, δεσμεύτηκε ότι στο εξής αυτές οι προσπάθειες θα την χάνουν όχι απλώς της υποστήριξης αλλά της εμπιστοσύνης της πολιτείας. Πριν από λίγο, στα εγγένεια του κοινωνικού παντοπολίου και αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε: «Το θέμα είναι τώρα τι βάζουμε μπροστά, το κόμμα ή την πατρίδα». Περίμεναν τους επενδυτές όπως τους υποσχόταν η διοίκηση, αλλά αντί αυτού ήρθαν οι απολύσεις για τους εκατοντάδες εργαζόμενους της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ. Οι περίπου 370 εργαζόμενοι είχαν να πληρωθούν από το Δεκέμβριο του 2012 και τώρα προσπαθούν να βρουν το δίκαιο και τα χρήματά τους στις αγωγές που έχουν κάνει εις βάρος του επιχειρηματία Νίκου Κολιού, που είχε εξαγοράσει την εταιρεία το 2003. Η 45χρονη Αθηνά Μπαρούτε δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν μιλάει για την εξέλιξη της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ. Περίμενε τον επενδυτή, όπως υποσχόταν στους εργαζόμενους η διοίκηση, και αντί αυτού εισέπραξε την απόλυσή της μετά από 23 χρόνια σκληρής δουλειά στο λογιστήριο της εταιρείας. Και ο άντρας μου δουλεύει στην ίδια γαλακτοβιομηχανία. Είμαστε και οι δύο άνεργοι, ναι. Τώρα σας ήρθε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο της απόλυσης. Ναι, πήραμε την απόλυσή μας. Ο 40χρονος Σταύρος Σταμπασίδης, πατέρας τριών παιδιών, προσπαθεί τώρα να βρει τρόπους προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του, καθώς και η γυναίκα του είναι άνεργη. Μόνο με κάποιο μέσο να βρω μια δουλειά με 400-500 ευρώ. Αλλά τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάω και με λιγότερα ακόμα, γιατί έχω και ένα πρόβλημα υγείας. Απέκτησα μέσα στις απεργιακές κινητοποιήσεις, έπαθα ένα έμφραγμα. 370 υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα της γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ πήρε την απόλυση στο χέρι λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Τα προβλήματα της εταιρείας ξεκίνησαν το 2010, ενώ οι υπάλληλοι έχουν να πληρωθούν από το Δεκέμβριο του 2012. Η γαλακτοβιομηχανία Αγνώ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950 και αποτελούσε συνεταιριστική βιομηχανία στο 2003. Οπότε, λόγω οφειλών, η πρώην Αγροτική Τράπεζα την έθεσε υπό τον έλεγχό της. Και το ίδιο έτος τη μεταβίβασε κατόπιν διαγωνισμού, απαλλαγμένη από τα χρέη, στην τεροκομική βιομηχανία Κολλιός ΑΕ. Έχουμε τρία παιδιά, είμαι τρίτεκνος, με κάποια επιδόματα. Είναι πολύ δύσκολα, βοηθάνε οι γονείς, χρωστάμε παντού. Οι απολυμμένοι της Αγνώ πλέον είναι αποφασισμένοι ακόμη και με 300 ευρώ να πάνε να εργαστούν. Ωστόσο, η ηλικία τους δεν τους το επιτρέπει, αφού η αγορά θέλει νέα άτομα. Η σημερινή κατάσταση θα μας φέρει να δουλεύουμε και με 300 και με 400 ευρώ. Είναι δύσκολο να βγούμε δουλειά όταν είμαστε 48 χρονών, ενώ φεύγουν τα νέα τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι της Αγνώ έχουν καταθέσει μηνύσεις εναντίον του ιδιοκτήτη της γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ Νίκο Κολιό, διεκδικώντας τα δουλευμένα τους. Ατελείωτες ουρές σε καταστήματα τραπεζών και σε δημόσιες υπηρεσίες υπήρξαν σήμερα το πρωί σε πολλές περιοχές του κέντρου. Οι συνταξιούχοι, μόλις πήραν το δώρο, πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Συνταξιούχοι αλλά και εργαζόμενοι περιμένουν για τουλάχιστον μια μισή ώρα στην ουρά ώστε να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Από τι ώρα είστε? Από τις 6 το πρωί και πάμε για 8. Και ακόμα νωρίς είναι. Τώρα μας πούνε και κολατσιόν. Σε τράπεζα της Καλυθέας γίνεται πραγματικά το αδιαχώρητο από τις 5 τα ξημερώματα. Όλοι περιμένουν να παραλάβουν το δώρο και στη συνέχεια να πληρώσουν αμέσως ένφια και άλλες εκκρεμότητες. 5 ώρα, ναι, 5 ώρα. Για τη σύνταξη. Βέβαια, για τη σύνταξη, γιατί άλλο. Πού είναι τα δώρα, πού είναι τα επιδόματα που παίρναμε? Μια σύνταξη και αυτή. Τη δίνουμε τώρα νωρίτερα. Τη δίνουν νωρίτερα, νωρίτερα θα τη ξοδέψουμε. Δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Τα χάλια μας. Σύνταξη, αλλά. Τι θα μείνει? Στα κεντρικά της ΔΕΗ, τα ίδια και χειρότερα. Από νωρίς το πρωί δημιουργήθηκαν αρκετά μεγάλες ουρές στα κεντρικά της ΔΕΗ στην οδό Αριστίδου. Οι άνθρωποι που περίμεναν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους περίμεναν έως και τουλάχιστον μια μισή ώρα. Όλες οι σειρές αυτές για να πληρώσουν. Και άλλες φορές έχει κίνηση, αλλά τόσο πολύ όπως σήμερα όχι. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος το πρωί επισκέφθηκε τη Βαρβάκιο Αγορά και ένας διάλογος που είχε με έναν πολίτη θα του μείνει αξέχαστος. Την ίδια στιγμή το αρνί και το κατσίκι φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος από τη γαλοπούλα, καθώς πολλοί θα τα προτιμήσουν λόγω καλύτερης τιμής. Αρνί και κατσίκι με 5,99 το κιλό και όχι τόσο γαλοπούλα που η τιμή της είναι 6,99 το κιλό, θα προτιμήσουν οι περισσότεροι σύμφωνα με το κλίμα που επικρατεί στη Βαρβάκιο. Ακριβές, πολύ είναι οι γαλοπούλες φέτος και είναι το αρνί φθηνότερο φέτος. Θα κάνουμε Πάσχα. Γαλοπούλα θα πάρετε? Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πάρουμε. Αρνάκι θα πάρουμε και κάτι άλλο. Έχει αγορά ολόκληρη, καλά κρέατα και φθηνά. Καλά τα βλέπω, αλλά μετά το νέο έτος θα μου πείτε πώς θα είναι τα πράγματα. Οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί, πηγαίνουν από πάγκο σε πάγκο και περιμένουν τη στιγμή που η τιμή θα πέσει για να κάνουν τις αγορές τους. Τα κρέατα δεν είναι ακριβά.
Ούτε η αγορά είναι ακριβή. Η τσέπη είναι άδεια. Όλο καλά, όλα ντόπια. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βαρβάκιο, αν και αυτό δεν μεταφράζεται σε αγορές. Οι περισσότεροι καταναλωτές κάνουν μια έρευνα αγοράς και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουν αν τελικά φέτος θα μπει η γαλοπούλα στο τραπέζι τους. Ο κόσμος παίρνει τελείως τα στοιχειώδη και γι' αυτό βλέπετε ότι οι τιμές έχουν πάρει την κατεούσα. Δηλαδή κάθε μέρα που θα πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, οι τιμές θα είναι και πιο κάτω. Το πρωί τη Βαρβάκιο επισκέφτηκε και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ο διάλογος που είχε με έναν πολίτη θα του μείνει αξέχαστος. Γιατρέ, πήγαινε κάνει τον γιατρό. Για υπουργός. Δεν κάνει. Θα ξεφτυλιστεί. Το ξέρω. Έτσι νομίζεις. Κράτσε τη θέση μου. Αυτό, να σε καλά. Και η γαλοπούλα και το γιορτινό τραπέζι. Και κατά τον ΙΕΛΚΑ 8%, αλλά και κάτω τον ΕΣΕ του κύριου Κροκίδη, είναι κάτω από πέρσι 2,5%. Παρ' όλα αυτά, το μενού φέτος θα είναι περισσότερο πασχαλινό παρά χριστουγεννιάτικο. Λιγότερα είναι τα χρήματα που θα ξοδέψουν τα περισσότερα νοικοκυριά φέτος τα Χριστούγεννα για τα δώρα τους. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, μειωμένος κατά 12,5% είναι ο προϋπολογισμός για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Ενώ οι επιλογές για αυτές τις μέρες στρέφονται σε ρούχα και παπούτσια. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Οι βιτρίνες καλούν ακόμη και με προσφορές στους καταναλωτές να μπουν μέσα. Αρκετός είναι ο κόσμος στην αγορά, λίγες όμως είναι οι τσάντες στα χέρια. Οι δουλειές είναι μειωμένες. Τα έξοδα μεγαλύτερα, τα έσοδα λιγότερα, δεν γίνεται. Περισσότεροι είναι και άνεργοι από αυτούς που δουλεύανε πέρυσι και ξοδεύανε περισσότερα. 12,5% μείωσαν τον προϋπολογισμό τους σε δώρα τα νοικοκυριά φέτος τα Χριστούγεννα σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte. 58% του προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δώρα για την οικογένεια, 39% σε δώρα προς άλλους και ένα 3% σε φιλανθρωπικές δωρεές. Εμείς πόσα θα ξοδέψουμε? Είμαστε και σε αυτούς που θα ξοδέψουμε 12% λιγότερο. Πολλές βόλτες στην αγορά κάνουν οι περισσότεροι μέχρι να καταλήξουν στα δώρα που θα κάνουν. Κοιτάζουν συνεχώς τις βιτρίνες και συγκρίνουν τις τιμές. Ενώ πολλοί, εκτός από ρούχα και παπούτσια, επιλέγουν να χαρίσουν ένα βιβλίο σε φίλους και συγγενείς. Έχετε σκεφτεί περίπου πώς θα δώσετε για τα δώρα σας φέτος? Από 20-30 ευρώ μέχρι 50-60, ναι, κάπου εκεί. Σαν, ναι. Για κάθε έναν. Ρούχα και παπούτσια είναι ψηλά στη λίστα με τις επιλογές για δώρα, ενώ κατακαλυντικά για τις γυναίκες έχουν μια πολύ καλή θέση. Εγώ κάνω οικονομία σχετικά. Πιο πολύ καλλιντικά. Ή παπούτσια. Μέχρι 100 ευρώ ίσως. Και είναι το πολύ γιατί είναι και πολλά τα άτομα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τις 3 πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου και το εορταστικό ωράριο ελπίζουν οι καταστηματάρχες πως θα κάνει πολλούς να κάνουν τις αγορές τους έστω και την τελευταία στιγμή. Με λιακάδα θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Ακόμα και στα χιονοδρομικά δεν αναμένεται να πέσει χιόνι, ενώ το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει αμέσως μετά. Λευκά Χριστούγεννα φέτος δεν θα δούμε, γιατί ο καιρός όχι μόνο θα είναι καλός, αλλά σε πολλές περιοχές θα θυμίζει Πάσχα παρά Χριστούγεννα. Την ημέρα των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι καλός, με ήλιο και λίγη συννεφιά στα νησιά του Αιγαίου, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Αττική, όπως και στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα είναι στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές και κάτω από τους 10 βαθμούς οι ελάχιστες, που σε ορεινές περιοχές θα είναι κοντά στο 0. Στα ορεινά θα δουν άσπρη μέρα από την Παρασκευή και μετά. Τα χιονοδρομικά λειτουργούν μόνο για βόλτα και τέτοιο καιρό, όπως μας είπαν, είχαν να δουν από το 2008. Έχουμε ανοιχτούς τους ενέργους αναβατήρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και περιμένουμε χιόνια το Σάββατο. Η αυξημένη υγρασία που επικρατεί πάντως αυτές τις ημέρες ήταν και η αιτία για την εικόνα που βλέπετε με ομίχλιστα Ιωάννινα. Ο καλός μας ο καιρός πάντως δεν θα κρατήσει για πολύ. Από τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων ο καιρός θα αλλάξει. Οι νεφώσεις μέσα στην ημέρα θα αρχίσουν να πυκνώνουν σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές αρχικά στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στη Θράκη και στη συνέχεια στην Κρήτη, τα νησιά του Ιωνίου, με γενίκευση των φαινομένων σε όλη την Ελλάδα μέχρι το βράδυ. Από το βράδυ ενισχύονται βοριάδες στα βόρεια και αναμένεται να αρχίσει ασθενής χιονόπτωση στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα χαλάσει ακόμη περισσότερο το Σαββατοκύριακο μετά τα Χριστούγεννα, ενώ για την πρωτοχρονιά οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση ακόμη και με χιόνια στα παιδινά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανολίδου βάφτισαν την Κυριακή τον 6 μηνών γιο τους. Η βάφτιση έγινε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρούσι σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.
όνομα αυτού, Αναστάσιος Αλκαίος, η Ευγένεια Μανολίδου και ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλησαν η βάφτιση του 6 μηνών γιού τους να γίνει σε κλειστό κύκλο και έτσι λίγοι ήταν εκείνοι που πήραν πρόσκληση και βρέθηκαν την Κυριακή στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρούσι, ενώ αρχικά το μυστήριο είχε προγραμματιστεί να γίνει στην πολιτεία. Η Ευγένεια Μανολίδου επέλεξε ένα λευκό κοντό φόρεμα, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, που κρατούσε συνεχώς την αγκαλιά του τον μικρό, που όσοι τον έχουν δει λένε ότι του μοιάζει καταπληκτικά, επέλεξε ένα μπλε κοστούμι. Ιδιαίτερα χαρούμενοι οι γονείς υποδέχτηκαν τους καλεσμένους τους. Ανάμεσά τους ο Υπουργός Υγείας Μάκης Βορύδης με τη σύζυγό του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Πλεύρης με τη γυναίκα του. Ενώ την παράσταση έκλεψε η 16χρονη Θεοδώρα, κόρη της Ευγένειας Μανολίδου, από τον γάμο της με τον Θεόδωρο Μανολίδη. Ευχές στον Άδωνη Γεωργιάδη έστειλε και το lef.gr site προσκύμενο στον ΣΥΡΙΖΑ που έγραψε «Να σου ζήσει Άδωνη, ευχόμαστε επίσης και γρήγορα στη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ». Η απάντηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ήρθε μέσω Twitter και αφού ευχαρίστησε για τις ευχές, τόνισε πως ελπίζει να μην πιάσει μόνο η τελευταία. Ευχαριστώ και ελπίζω να μην πιάσει, εννοείται, η ευχή σας στο τέλος, ε! Καλά λόγια για τον Άδωνη Γεωργιάδη είχε και η αριστερή Λιμπερασιόν. Η γαλλική εφημερίδα έγραψε ότι ήταν λάθος του Αντώνη Σαμαρά μετά τις ευρωεκλογές να απομακρύνει υπουργούς μεταρρυθμιστές, μεταξύ των οποίων και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο εκτιμούσαν οι δανειστές για τον επαγγελματισμό του. Τους αντικατέστησε, συνεχίζει η εφημερίδα, με ανίκανους λαϊκιστές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Επίθεση με καυτό σίδερο δέχθηκε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων μέσα στο σπίτι του στα Στήρα Ευβίας για να αποκαλύψουν στους κουκουλοφόρους ληστές που είχαν κρυμμένα χρήματα και χρυσαφικά. Έστησαν καρτέρι αργά τη νύχτα έξω από τη μονοκατοικία του ζευγαριού και όταν ο ηλικιωμένος άνδρας άνοιξε την πόρτα για να βγει στην αυλή, δέχθηκε βάναυση επίθεση από τους αδίστακτους ληστές. Είχε πλευρά σπασμένα από τις κλωτσίες που του δίνανε. Για να μαρτυρήσουν που είχαν λεφτά. Φοράγανε κουκούλα και κάποια. Ήταν Έλληνες, γιατί μιλάγανε πολύ καθαρά ελληνικά. Οι δράστες έδεσαν χειροπόδερα τον αδικαιολογημένο για να τον ληστέψουν. Την ίδια τύχη είχε και η τρομοκρατημένη σύζυγός του. Πήγαν στο διπλανό δωμάτιο και πήραν και τη μαμά μου που κοιμότανε. Τη σηκώσαν πάνω μεταξύ δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι μέσα σε 2 η ώρα τη νύχτα. Τρελαθήκαν, δεν ξέραν τι να κάνουν. Οι ληστές ζήτουσαν επίμονα από το ζευγάρι να αποκαλύψει που είχε κρυμμένα χρήματα και χρυσαφικά. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να βασανίσουν τον ηλικιωμένο άνδρα με καυτό σίδερο. Παίρνουν τον παπά μου τον καναπέ και τον πάνε στο άλλο και βγάζουν τον καταψύχτη που είχαμε στην πρίζα ο παπάς μου και βάζει το σίδερο. Και άρχισαν το καίγανε. Το είχαν βάλει το σίδερο στο πρόσωπο, στο μάγουλο και κάτω του πηγούνι. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρίστου για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο Αττικός άνδρας παρέμεινε για νοσηλεία καθώς έχει σπασμένα πλευρά από τα χτυπήματα των ληστών και εγκάβματα στο πρόσωπο από το σίδερο. Οι δύο κακοποιοί στα Στήρα Ευβίας ήταν οπλισμένοι με εκενωτές ρεύματος, ενώ όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, πρόκειται πιθανότατα για μιμητές της αδίστακτης πύρας που διέπραξε τουλάχιστον 4 ληστείες στην Αττική χρησιμοποιώντας καυτό σίδερο. Τραγωδία στη Γλασκόβη της Σκωτίας όταν απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε πεζούς σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 άτομα. Ο Κωστής Βέιμος έχει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν και 7 τραυματίες. Εδώ είναι οι σκηνές από την ώρα του δυστυχήματος στο κέντρο της Γλασκόβης, στην πλατεία Γεωργίου, μία από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες της Γλασκόβης. Μάρα, και μάλιστα ήταν η ώρα που πολλοί καταναλωτές είχαν δει για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους. Επικράτησε λοιπόν τρόμος και πανικός. 6 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 7 τραυματίες. Ενώ να σου πω το πρόβλημα. Με το φόρο στην αρχή πιστέψαμε ότι ίσως να υπάρχει κάποια σχέση με τζιχαντιστές και κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Το αποκλείουν αυτό. Οι αρχές λένε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, πιθανότατα επειδή αρρώστησε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το έριξε πάνω στους πεζούς. Για 70 μέτρα μάλιστα εκινεί το ανεξέλεκτο το απορροματοφόρο. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Βέιμο. Φωνικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών αλλά και αθώων πολιτών εκδηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ιγυρία. Άντρας ηλικίας 40 ετών προσιλητίστηκε στο Ισλάμ και αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είναι ο δράστης επίθεση εναντίον πεζών στην Τιζόν της Γαλλίας που έφυγε 13 από αυτούς τραυματίες σε 5 διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης. Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε ο Αλάχ είναι μεγάλος και βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Επιτόπου έφτασε και ο υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας, καθώς αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες που εκδηλώνεται στη χώρα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάν, απίφθινε έκκληση κρατικές υπηρεσίες για ύψιστη επαγρύπνηση. Δεν πρέπει να αφαιθούμε στον πανικό, τόνισε. Είναι λίγες στιγμές μετά την ψυχρό δολοφονία δύο αστυνομικών στη Νέα Υόρκη. Συνάδελφοί τους βοηθούσαν μεταφορά τους στα ασθενοφόρα που έφτασαν επί τόπου. Ένας επιβάτης κατέγραψε τις στιγμές που αστυνομικοί καταδίωξαν τον δράση σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν πριν εκείνος αυτοκτονήσει.
Yo, this is crazy. You seeing this? Όπως διαπιστώθηκε, 28χρονος δράστης είχε συλληφθεί 19 φορές στο παρελθόν σε δύο άλλες αμερικανικές πολιτείες. Λίγες ώρες αργότερα, ένας ακόμη αστυνομικός 45 ετών έπεφτε νεκρός από πυρά ενόπλου στο Tarpon Springs της Φλόριντα. Στην Ιγυρία, η Boko Haram συνεχίζει τις ομότητες εναντίον αθώων πολιτών. Έδωσε δημοσιότητα βίντεο που μέλη της πανηγυρίζουν για τη σφαγή αμάχων που κοίτονται στο πάτωμα ενός ξενώνα, πιθανότατα σε σχολείο της πόλης Μπάμα, χαρακτηρίζοντάς τους απίστους. Στην Ουκρανία, ο 48χρονος άντρας φαίνεται αρχικά να κάθεται σε ένα από τα τραπεζάκια της καφετέριας και να επεξεργάζεται μια χειροβομβίδα. Προσπαθεί μάλιστα να αφαιρέσει την περώνη, αλλά στην αρχή δυσκολεύεται. Στη συνέχεια όμως τη βγάζει και την πετάει στο πάτωμα. Λίγες στιγμές μετά σηκώνεται όρθιος και όπως κρατάει την απασφαλισμένη χειροβομβίδα, γίνεται έκρηξη με τον άντρα να χάνει ακαριέα τη ζωή του. Πάμε να δούμε περίεργες ειδήσεις από τον κόσμο και να ξεκινήσουμε από τη Βοσνία, όπου συγκλονίζει η είδηση ότι 7 μαθήτριες γυμνασίου έμειναν έγκυες ενώ βρίσκονταν σε πενθήμερη σχολική εκδρομή. 28 κορίτσια από την πόλη Μπάνια Λούκα βρέθηκαν με το σχολείο τους στο Σεράγεβο στο πλαίσιο πενθήμερης σχολικής εκδρομής. Σκοπός τους ήταν να επισκεφθούν μουσεία και άλλα ιστορικά μνημεία. Ωστόσο φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφού οι 7 ανήλικες μαθήτριες ηλικίας 13 έως 14 ετών επέστρεψαν στα σπίτια τους έγκυες. Οι εξαγριωμένοι γονείς επιρρύπτουν ευθύνες στους καθηγητές για ό,τι συνέβη. Σε ένα περβάζι σε υψηλό σημείο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, σκαρφάλωσε ένας Ιταλός για να διαμαρτυρηθεί για τους νόμους, εξαιτίας των οποίων, όπως λέει, έχασε την επιχείρησή του. Πρόκειται για τον Μαρτσέλο Ντιφινίτσιο, ο οποίος κατάφερε για 5η φορά να ξεγελάσει την Υπηρεσία Ασφαλείας του Βατικανού και να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι εικόνες είναι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Καμπούρ στην Ινδία, όπου κινούμενη πάνω σε καλώδια υψηλής τάσης, μια μαϊμού παθαίνει ηλεκτροπληξία και χάνει τις αισθήσεις της. Μια άλλη μαϊμού που βρίσκεται στο σημείο σπέβδει προς τα εκεί και προσπαθεί να συνεφέρει το θύμα, χτυπώντας το. Εκείνο δεν αντιδρά και έτσι το σηκώνει από την πλάτη και του κάνει μαλάξεις, όπως θα έκανε ένας άνθρωπος. Η ηρωική μαϊμού προσπαθεί να την συνεφέρει για πάνω από 20 λεπτά, μέχρι που τελικά τη ρίχνει στο νερό και έτσι συνέρχεται. Με ελεγχόμενη έκρηξη γκρέμισαν την πρόσωψη σταδίου στο Τέξας, όπου φιλοξενείται η τοπική ομάδα Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Δικαστήριο του Σίδνεϊ αποφάσισε την προφυλάκηση της συζύγου του δράστη της αιματηρής ομηρίας στην Αυστραλία, που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και δύο όμηροι. Η ελληνικής καταγωγής Αμίρα Δρούδη, που ασπάστηκε το Ισλάμ, κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και πυρπόλησε με εντολή του συντρόφου της την πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους με χρηματική εγγύηση. Όμως, μετά την ομηρία που έκανε το γύρο του κόσμου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε εντολή να επαναξεταστεί η υπόθεση της Δρούδη. Το δικαστήριο μελέτησε τα νέα δεδομένα και διέταξε την προφυλάκησή της έως τις 22 Φεβρουαρίου, οπότε και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. 9 χρόνια μετά το σύμφωνο συμβίωσης, ο Έλτον Τζον παντρεύτηκε με τον σύντροφό του Ντέιβιντ Φέρνις. Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πολλών διασήμων φίλων, συγγενών και φυσικά των δύο παιδιών τους. Δεκεμβρίου 2005, ο Έλτον Τζον και ο σύντροφός του Ντέιβιντ Φέρνις φτάνουν στο Δημαρχείο του Guildhall του Λονδίνου για να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης. Το ζευγάρι είναι από τα πρώτα ζευγάρια του ιδίου φίλου που κατοχύρωσαν νομικά την σχέση τους. 9 χρόνια μετά εφαρμόζουν τη νέα βρετανική νομοθεσία και παντρεύονται στο σπίτι τους στο Ίνσδορ. Μάρτυρες αυτήν την ιδιαίτερη του στιγμή, δυο τους γη και αρκετοί διάσημοι φίλοι τους, όπως η Μπέκα, η Λις Χάρλεϊ και ο Χιου Γκραντ. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε την χαρά του με όλους τους followers του στο Instagram. Στην αρχή αποκάλυψε την γαμήλια πρόσκληση. Με φόντο κόκκινα τριαντάφυλλα έγραψε: «Ο Σερ Έλτον Τζον και ο Ντέιβιντ Φέρνις επιζητούν την ευχαρίστηση της συντροφιάς σας για να γιορτάζουν το γάμο τους στις 21 Δεκεμβρίου». Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Τα τραπέζια δείχνουν πανέμορφα. Είχαμε κόκκινα τριαντάφυλλα και στο σύμφωνο συμβίωσής μας πριν από 9 χρόνια και μας έφεραν πολύ τύχη». Λίγα λεπτά αργότερα ανέβασε μια φωτογραφία με τον γιο τους με σχόλιο: «Ο Ζάκαρη άρπαξε το iPhone του Ντέιβιντ και έβγαλε φωτογραφία τον αδερφό του την ώρα που αλλάζαμε τους όρκους μας». Ο Brooklyn Beckham αποκάλυψε το μενού της γαμήλιας δεξίωσης. Σούπα άγριων μανιταριών με κρέμα τρούφας, κρέας και πίτα από καραμελωμένα κρεμμύδια και επιδόρπιο πουντίκα σοκολάτας με παγωτό.
Η ελληνική παρουσία ξεχωρίζει στο εξωτερικό. Από τη μία, η Ελληνοκαναδή Μαρία Βιεροπούλου ετοιμάζεται να κατακτήσει το Hollywood, αλλά και η Άντρια Κατσιματίδη, κόρη Πάμπλου του Μεγιστάνα και πρώην σύζυγος του εγγονού του Νίξον, φέρεται να ξελόγιασε τον Bill Clinton. Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Ο Bill Clinton αγκαλιάζει και ποζάρει γεμάτος υπερηφάνεια δίπλα στην Ελληνίδα κόρη Κρίσου, Άντρια Κατσιματίδη, σε ευχαριστήριο δείπνο που παρέθεσε μαζί με τη γυναίκα του για το Clinton Foundation. Ποια είναι στην πραγματικότητα η γυναίκα που φαίνεται ότι ξελόγιασε τον πρώην πλανητάρχη, όπως σχολιάζουν οι χρήστες στο social media? Είναι η πρώην σύζυγος του εγγονού του Προέδρου Νίξον. Είχε παντρευτεί τον Christopher Nixon Cox. Ο πατέρας της Τζον Κατσιματίδης είναι ιδιοκτήτης, πρόεδρος και διευθυνών σύμβουλος του επιχειρηματικού ομίλου Red Apple. Η περιουσία του μόλις πέρυσι ξεπερνούσε τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν επίσης υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη. Η κόρη του μετά το χωρισμό της είναι μία από τις πιο περιζήτητες νύφες. Άλλη μία Ελληνίδα ξεχωρίζει στην Αμερική. Η Μαρία Βγεροπούλου έχει μαγέψει το Hollywood με το ταλέντο της. Αν και σπούδασε δημοσιογραφία, το όνειρό της ήταν να γίνει ηθοποιός σε ταινίες δράσης. Στην αρχή ένας ατζέντης την ξεχώρισε σε ένα casting για drummer. Τότε άρχισαν οι εμφανίσεις της σε διαφημίσεις. Λίγους μήνες μετά την εντοπίζει ο σκηνοθέτης Chris Columbus και της δίνει το πρώτο της ρόλο στην ταινία I Love You Beth Cooper. Girl next door. She's got potential. 3 χρόνια πριν συμμετέχει στην ταινία 50-50 που ήταν και υποψήφια για χρυσή σφαίρα. Μετά ακολουθεί η ταινία Φυγά στα 17. Σήμερα αποσπά τις καλύτερες κριτικές ως πρωταγωνίστρια του έργου Tracers. Where'd you find him? He found me. Το τελευταίο διάστημα διατηρεί σχέση με τον συμπροταγωνιστή της, Taylor Lautner. Οι παπαράτσι τους ακολουθούν σε κάθε τους βήμα, εκείνοι όμως δεν δείχνουν να ενοχλούνται. Στα δικά μας και πάλι, η πιο σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ελληνική και έχει την έδρα της στην Κομοτηνή. Με μία επένδυση συνολικού ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία 50 θέσεων εργασίας στην ακριτική Κομοτηνή, η εταιρεία Sunlight Recycling δίνει τη δική της απάντηση στην αποβιομηχάνηση της χώρας μας λόγω της οικονομικής κρίσης. Η εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου της εταιρείας αναμένεται να συμβάλει κέρια στην επίτευξη των καθορισμένων περιβαλλοντικών στόχων της Ελλάδας και να ενδυναμώσει την εγχώρια προς τη θέμενη αξία, προάγοντας την εξωστρέφεια της χώρας. Παράλληλα, η λειτουργία του εργοστασίου, που έχει τη δυνατότητα ανακύκλωσης 30.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως, θα ελαττώσει σημαντικά την ποσότητα του εισαγόμενου μολύβδου και θα οδηγήσει σε μείωση εκροής συναλλάγματος κατά 40 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε η ώρα για τις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Μάκη Διόγο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κέρκυρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής Super League. Μετά την ολοκλήρωση 60 λεπτών αγώνα, το σκόρ είναι 1-0 υπέρ των Πρασίνων με γκολ του Καρέλη. Χθες το βράδυ, ο ΠΑΟΚ νίκησε δύσκολα εκτός έδρας 2-1 το Λεβαδιακό και μετά από 30 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη θέση βαθμολογίας με το τέλος της χρονιάς. Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League θα κάνει ο ΠΑΟΚ που νίκησε χθες το Λεβαδιακό εκτός έδρας με 2-1. Ο δικεφάλος του Βορρά άνοιξε το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό με τον Τζαβέλα. Στο 23ο σκόρερ ήρθε στα χέρια με τον Μάντζιο. Ο παίχτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα. Ο Μάντζιος τον κατηγόρησε για θέατρο και στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τους ψυχρεμότερους να προσπαθούν να τους ηρεμήσουν. Τελικά πήραν αμφότεροι το δρόμο και τα αποδυτήρια με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τον αγώνα από πολύ νωρίς με 10 παίχτες. Στο 51 ο Περέιρα κάνει το 2-0 και έδειξε να καθαρίζει την υπόθεση νίκη, αλλά στο 80 ο Λεβαδιακός μείωσε 2-1 με τον Κονέ, δίνοντας άλλο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά, χωρίς να αλλάξει όμως κάτι. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 34 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Ολυμπιακό που νίκησε με 5-0 το Σάββατο την Καλονή στη Μυτιλίνη. Οι ομάδες θα δώσουν πλέον ραντεβού από τη νέα χρονιά με τους αγώνες της 17ης αγωνιστικής που θα διεξαχθούν στις 3, 4 και 5 Ιανουαρίου, ενώ η εξαναβολή σε 10η αγωνιστική θα γίνει στις 10 και 11 Ιανουαρίου. Έτσι έχουν τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, έως αυτή την ώρα. Συνεχής ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο από την ιστοσελίδα μας Star.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ξένη ταινία «Οι μαχητές των δρόμων Tokyo Drift». Στη συνέχεια δείτε την εκπομπή στον Ενικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Από όλους εμάς, καλό βράδυ!